Λογαριασμό πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες την επόμενη πενταετία για να μειωθεί το έλλειμμα το 2015 στο 1% του ΑΕΠ. Το αναθεωρημένο μνημόνιο της κυβέρνησης προβλέπει όλα τα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν, ενώ μόνο φέτος πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα 1,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έρχονται ριζικές αλλαγές στις ΔΕΚΟ με μειώσεις μισθών, μείωση προσωπικού απελευθέρωση, τιμολογίων της ΔΕΗ πλην των οικιακών, αλλά και καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων τη διετία 2011-2012. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα στο οποίο ξαναβλέπουμε επιλογές, κάποιες τις οποίες έγιναν στην αρχική φάση του προγράμματος μπορεί σήμερα να μην είναι κατάλληλες και να τις καταστήσουμε άλλες. Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει μείωση αποδοχών στο δημόσιο, κατάργηση επιδομάτων και μη ανανεώση συμβάσεων. Για τα επικουρικά και κύρια ταμεία ασφάλισης προβλέπει μαχαίρι έως 30% σε επικουρικές συντάξεις και συντάξεις πρόνοιας, αναθεώρηση στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών, ώστε να μείνουν μόνο το 10% των εργαζομένων σε αυτές. Να γίνει όπως και σε όλους τους άλλους χώρους της δημόσιας πολιτικής ο εξυγχρονισμός και η εξυγίανση των προγραμμάτων αυτών. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα έρχεται μείωση στις δαπάνες υγείας, στα φάρμακα, στην εθνική άμυνα, στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και μείωση των δημοσίων επενδύσεων. Παράλληλα προβλέπονται νέοι φόροι σε αναψυκτικά και αυθαίρετα αλλά και πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων για το τρέχον έτος. Μέσα στο 2011 το δημόσιο θα κρατήσει το 51% ή ακόμη και μικρότερο ποσοστό σε Τρενοσέ, ΔΕΠΑ και Λάρκο, θα απολυθεί το καζίνο Πάρνηθα, θα παραταθεί η σύμβαση του αεροδρομίου Αθηνών αλλά και θα μετοχοποιηθούν τα κρατικά λαχεία, ενώ στο τέλος Μαρτίου θα γίνουν συμβάσεις παραχώρησης για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Η κυβέρνηση συνεχίζει να καταφεύγει σε διαδοχικά εκβιαστικά διλήμματα για να επιβάλλει δίθεν μονόδρομους, όπως αυτόν της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που όπως αποδεικνύεται σήμερα ήταν εξ αρχής επιλογή της κυβέρνησης. Τα ψέματα όμως έχουν κοντά ποδάρια. Ο Σάκης βγαίνεται στο εξωτερικό. Ο κύριος Παπακοσταντίνου βρίσκει την ευκαιρία και μας πετάει μία δέσμη μέτρων, τις οποίες δεν αντέχει άλλο λαός. Δύο πράγματα θα γίνει. Ή εσείς θα πάτε στο εξωτερικό, ή όταν πηγαίνετε το παίρνετε μαζί σας για να ησυχάσουμε. Θετικό στην έκθεση της Κομισιόν είναι ότι η Επιτροπή κάνει λόγο για καταρχήν συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ και έτσι ο χρόνος αναμένεται να φτάσει τα 11 χρόνια.